αλλάξανε οι ρόλοι. Ναι. Αλλάξανε γιατί θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Και θα κάνουμε μια συνταγή που την αγαπάω πάρα πολύ. Και ήθελα να στη δείξω, μπας και φιλοτιμηθείς και μάθεις και τίποτα κι εσύ. Ναι, να τη δούμε τη συνταγή, από πού την έχεις μάθει. Η συνταγή θα τη δούμε, περίμενε, θα σου πω, περίμενε. Είναι αγαπημένη μου συνταγή που μου την κάνει η μαμά μου. Και τη ζητάω πολύ συχνά γιατί μ' αρέσει. Είναι πολύ light, είναι όμορφη, είναι ωραία. Και είναι πολύ διαφορετική. Τη μαμά, δεν καταλάβατε, μπορεί να την κάνει μόνη σου. Θα την κάνω και μόνη μου. Θα την κάνω τώρα. Τώρα. Υπό την επίβλεψη όμως της μαμάς, την κάναμε και δεν την κάναμε. Αν ξέρω αν θα φάω ή όχι. Γιατί δεν θα φας. Αν μου πει η μαμά να φάω, ναι. Άχου το, βρε τι πάθαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αγαπημένο κολοκύθι, το οποίο θα το τηγανίσουμε. Αλλά δεν θα πω άλλα. Εμείς όμως, πριν πάμε να δούμε τα συστατικά, θέλω μια βοήθεια να κάνεις για να δω τελικά τι κάνεις. Αν μπορώ να βοηθήσω. Ωραία, θα μου κόψεις το κολοκύθι σε λίγο έτσι, λίγο όχι χοντρουλική, λίγο έτσι. Κάνε εσύ και θα δω και θα σου πω. Α, εντάξει. Το μέγεθος λίγο. Θέλω 4 φετούλες να αρχίσω το τηγάνισμα, να πάω σε υλικά και να γυρίσω. Για να δω το κόψιμό σου. Να κόψουμε τότε εδώ. Έχουμε διαλέξει χοντρά κολοκύθια, να το πούμε αυτό, ότι η συνταγή μας θέλει χοντρό κολοκύθι. Θέλει χοντρό κολοκυθάκι. Δίνουμε έμφαση στο πάχος. Φτάνει, 4 θέλω. Ναι, όχι, δεν θα βάλουμε εκείνο, θα βάλουμε αυτό είναι το 4. Εντάξει. Άρα θα βάλεις αυτά με το 4. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το κολοκύθι μας είναι περίπου στο πάχος αυτό που βλέπετε. Ωραία. 7 με 8 χιλιοστά. 7 με 8 χιλιοστά. Κοίτα εδώ να δεις. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως να τηγανίσουμε, να δούμε τα υλικά και γυρίζουμε πίσω. Τα τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά. Επιστρέφω, δείτε τα υλικά. Φυσικά κάντε like στο Zoom όμορφα και ξεκινάμε. Σεφ, ξεκινάμε. Κοίταξε εδώ πέρα, πας και μάθεις τίποτα. Ναι, κοιτάω. Άντε πάμε. Κοιτάω. Πάμε. Για την έξυπνη συνταγή της Μαρίας θα χρειαστούμε 3 με 4 κολοκύθια μεγάλα, 7 με 8 φέτες ζαμπών, 7 με 8 φέτες τυρί, 2 αυγά, 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, λάδι για τηγάνι. Για το dressing με υπογραφή Lucy θα χρειαστούμε γιαούρτι στραγγιστό Lucy, άνηθο, βαλσάμικο με υπογραφή Άριστον. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε τηγανίσει τα κολοκυθάκια μας. Κοιτάτε χρώμα, κοιτάτε εδώ πέρα τι ομορφιές. Σεφ, θα σου πάρω τη δουλειά, τελείωσα. Ναι, 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 βέβαια. Μα ένα σεφ μόνο κοιτάει και βλέπει, οι άλλοι κάνουν. Έτσι, έτσι γίνεται, πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή. Είπαμε θα χρειαστούμε τα κολοκυθάκια μας, να το έχουμε τηγανίσει και είναι και το μάτι μας. Λοιπόν, παίρνουμε. Θα χρειαστούμε όμως κάπου πρέπει να τα κουμπίσω, τι είπαμε, πού θα τα βάλουμε. Α, όχι, δεν θέλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Τι θα θέλεις να κάνεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε δύο φετούλες. Ζευγάρια. Τις οποίες θα πάρουμε τις φετούλες, θα τα κουμπίσω τώρα εγώ εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε τις φετούλες μας τις δύο, θα κάνουμε ένα στυλ σάντουιτς, αλλά λίγο διαφορετικό. Θα πάρουμε το ζαμπόν και το τυρί μας. Έχουμε βάλει χοιρινή ομοπλάτη, το οποίο... Κοίτα να δεις τώρα εδώ. Τώρα πέφτει και το μαλάκι μου. Το κόβουμε στη μέση. Ναι. Ωραία, κουκλίτσες μου και αγοράκια μου. Το βάζουμε. Ωραία. Το θέλω πλούσιο εγώ, δεν είμαι... Περίμενα, αμένα το πώς θα το κάνουμε, δεν κατάλαβα, λοιπόν. Περίμενα. Εντάξει, τα κάνουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Το τυράκι. Η ουσία όλη είναι στο τηγάνισμα, γιατί αυτό θα έρθει και θα λιώσει και θα γίνει εκπληκτικό στη γεύση. Βάζεις και το τυράκι. Ωραία. Ωραία. Να πούμε ότι ρίξαμε την ώρα που τηγανίζαμε και λίγο αλατάκι. Λοιπόν. Το βλέπετε τώρα τι ωραίο που έχει γίνει στο χέρι μας. Κοίτα εδώ. Σαντουιτσάκι το τρώμε τώρα έτοιμο. Και έτσι. Τώρα να σου πω. Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, η μαμά τώρα τι κάνει. Θα χρειαστούμε το αλεύρι μας. Το παίρνουμε. Ναι. Το περνάμε στο αλεύρι. Το πατάμε καλά γύρω από το αλεύρι. Μπράβο. Πού το ξέρεις. Επανάρνουμε και άλλα πράγματα με το αλεύρι. Δεν επανάρνουμε μόνο αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Ωραία.
Πάρε μου το αλεύρι. Βεβαίως. Βάλε μου τη γαλετούλα μου, την τέτοια μου, τη φρυγανιά μου. Είσαι σίγουρη? Όχι. Α, ναι, κάτι έκανα λάθος. Περίμενε. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο? Να σε βοηθήσω. Γιατί τώρα, το ξέρεις, από τη χαρά μου που σε έχω δίπλα. Α, εντάξει. Πάρε με αυτό το μπολ. Είδες την ενάξη να βοηθώ. Πάρε με αυτό το μπολ, μπράβο. Και θέλω να μου βάλεις τα βουλάκια να μου τα χτυπήσεις λίγο, γιατί το ξέχασα. Εντάξει. Από τη χαρά μου. Από τη χαρά σου. Λοιπόν. Κανονικότατα τα κάναμε. Τα περνάμε στο αλεύρι μας. Έχουμε φτιάξει τα δύο τα βουλάκια. Τα χτυπάμε λίγο. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Είσαι πολύ καλός με αυτή τη στιγμή. Μαθαίνω σιγά σιγά και εγώ τι μπορώ. Α, συνταγή το αγαπάμε. Και άμα δεν είχαμε όμως τα αυγά τώρα, τι θα κάναμε, ρε σεφ? Τι θα κάναμε? Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε? Αλήθεια. Σήμερα βλέπω. Πολλά πράγματα είναι όμως που έχουμε. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε το cash and carry. Τι σου λείπει? Έχεις τελειώσει το φαγητό σου και δεν έχεις ούτε αναψυκτικό? Δεν έχεις τίποτα? Έχω τη λύση. 210-5771-761. Cash and carry. Μένε τηλέφωνο στο χώρο σου. Έχουμε φτιάξει το σαντουιτζάκι μας που το έχουμε περάσει από το αλεύρι. Θα το πάμε και θα το περάσουμε από το αυγουλάκι μας. Ωραία, το πέρασε νομίζω. Καλά, καλά. Ωραία. Να πάει παντού το αλεύρι. Πήγε παντού. Και το παίρνουμε και το περνάμε στη φρυγανιά μας. Αφού το περάσουμε, θα το βάλουμε στο πλάι, εδώ. Ωραία. Ωραία. Θα ετοιμάσουμε 2-3. Να ετοιμάσουμε άλλο ένα. Βεβαίως. Θέλεις να το βάλω να τη κάνεις τι, να μας φέρουν ένα αναψυκτικό? Ναι, βέβαια. Βάλτο να ετοιμάζεται για να βάλει να κάψει η φωτιά μας. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Κακούλης είσαι. Όχι καλέ, εγώ απλώς. Εντάξει, τουλάχιστον τα χέρια μου. Όταν τη βλέπουμε, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε και να τη κάνουμε καλύτερη. Δηλαδή, εγώ στο τέλος. Κοίτα τι όμορφο. Κοίτα τι όμορφο. Ναι, λίγο ακόμα. Θα έλεγα στη Μανούλα ότι πριν το περάσει, ας πούμε, από το αλεύρι. Αν είχε και κεφαλογραβιέρα τριμμένη και το παίρναγε έτσι μέσα, μετά στο αλεύρι και μετά στη γαλέτα. Καλά, και μετά γιατί. Φτιάξτε το και δεν θα πιστεύετε. Ακόμα καλύτερα. Δεν θα πιστεύετε. Απλώς λέμε τι σωστό μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και μπορούμε να το κάνουμε και με μελιτζάνα θέλω, που μου αρέσει ακόμα περισσότερο, ας πούμε. Α, να το κάνουμε αλλά, και με μελιτζάνα που έχουμε κάνει. Θέλει λίγο η μελιτζάνα, επειδή είναι πιο μαλακή από ότι είναι το κολοκύθι, θέλει λίγο πρόσθεμη στο τηγάνι την ώρα που είναι να τηγανιστεί. Όχι, πες μου, δεν είναι πολύ διαφορετικό? Ναι, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Πού δηλαδή να τα γευτείτε, θα τρελαθείτε. Έχουμε βάλει λοιπόν να τα τηγανίσουμε σε χαμηλή φωτιά, γιατί θέλουμε να ψηθούν και να τηγανιστούν και από τις δύο μεριές. Να λιώσει το τυράκι, να γίνει το ζαμπονάκι μας. Ό,τι έχουμε βάλει μέσα να γίνει τέλειο. Αλλά μέχρι να τηγανίσουμε και τα υπόλοιπα και να το δούμε, γιατί σου έχουμε τέτοια ντρέσινγκ, να το έχουμε έτσι. Α, θα βάλουμε. Θα δεις τώρα τι θα κάνουμε. Θα χορέψουμε. Τι θέλεις, εγώ γιατί θέλω το. Εγώ το κρατάω. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου. Μήπως λίγο ζηλέψαμε, αλλά κάτσε. Όχι. Μπορεί να ζήλεψες, αλλά είπες καθόλου τέτοια τεχνική που μου άρεσε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι φτιάξαμε γεμιστά κολοκύθια τελείως διαφορετικά, συνταγή της Μαρίας, που μου αρέσει πάρα πολύ. Στα οποία κολοκυθάκια τηγανίσαμε και βάλαμε. Ορίστε. Τι της Μαρίας? Μ' αρέσει η συνταγή της Μαρίας. Θα μαλώσουμε τώρα για τη συνταγή. Είναι κλεμμένη η συνταγή. Δεν είναι κλεμμένη, είναι της μαμάς μου. Α, της μαμάς σου. Να το εξακριβώσουμε. Η συνταγή της Μαρίας της μαμάς. Η συνταγή της κυρία Ρουμπίνης. Δεν με ενδιαφέρει, πάντως το λέει η συνταγή της Μαρίας της μαμάς. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό τώρα. Okay. Λοιπόν, δηλαδή, ξαναλέω πάλι τι έχουμε κάνει. Τηγανίσαμε τα κολοκυθάκια που έχουν περίπου 7-8 εκατοστά σε ύψος το κολοκυθάκι μας. Έχουμε ρίξει και λίγο αλατάκι. Βάλαμε λοιπόν ζαμπόνι, ανάλογα τι θέλεις, χοιρινή ομοπλάτη, οτιδήποτε άλλο θέλεις, τυράκι, μετά τα περάσαμε από το αυγό, από το αλεύρι, από το... Ανάποδα τα είπα. Τα περάσαμε από το αλεύρι, τα περάσαμε από το αυγό, τα ξαναπεράσαμε, τα βάλαμε στη φρυγανιά και στο τελείωμα μου είπε η Σεφάρα εδώ ότι πρέπει να ξαναπεράσω στο αυγό για να βγει αυτό το θεϊκό αποτέλεσμα. Και τα τηγανίσαμε σε χαμηλή φωτίτσα. Και ήρθαμε τώρα να δούμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το οποίο όμως
Δεν θα μείνουμε εκεί, τώρα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο dressing που μου το έχει μάθει ο Στέλιος και θα το κάνεις εσύ. Πάσα. Όλη τη δουλειά εγώ δεν την κάνω εδώ. Εντάξει, είπαμε. Δεν πειράζει, κάνει και εσύ κάτι, λοιπόν, δεν πειράζει. Θα χρειαστούμε στραγγιστό. Ναι, παίρνω εγώ τα δικά μου. Κάνε ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, ανεφάκι. Άνηθο ψιλοκομμένο. Πώς μ' αρέσει στο γιαούρτι να βάζω άνηθο ψιλοκομμένο, τρελαίνομαι. Γιαούρτι στραγγιστό, έχουμε διαλέξει πάλι τα καλύτερα. Είναι μαζί μας τα καλύτερα. Σεφ μου γλυκέ, σεφ μου, πόσο λοιπόν, σε αγαπάω. Θα βάλουμε. Λαδάκι και... Αλατάκι. Αλατάκι. Ιμαλαίων, σε παρακαλώ. Ιμαλαίων, τίποτα άλλο. Και... Πιπεράκι. Πιπεράκι. Το air condition δεν σε πιάνει σήμερα, θες να μου σκουπιστείς λιγάκι. Τι μου έχεις πάθει? Ήρθαμε από την Άξο. Εκεί έχει δροσιά, έβροχη. Θα προσθέσουμε και... Περίμενε, έχεις διαλέξει. Όπου τρελαίνουμε τώρα, με έφτιαξες. Λοιπόν... Έτσι. Με τι? Με σφέντα μου. Αγαπάω πολύ. Ορίστε, μπορείτε να σκουπίσετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς μπορείτε να ανακατέψετε. Αχ, ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάτι. Εσείς κάτι. Ένα dressing πολύ απλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν μου αρέσει γενικώς το πολύ το σκόρδο και διάφορα άλλα πραγματάκια που βάζουν μέσα. Εντάξει, το τζατζίκι τώρα κάποια στιγμή το δοκιμάζουμε, το τρώμα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να στήσουμε το πιάτο. Να στήσουμε το πιάτο. Λοιπόν. Ωραία, άρα πάρε εσύ το πιάτο. Να πάρω εγώ αυτό από εδώ. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε γιατί. Το βλέπω και λιώνω, σας λέω, δείτε τώρα, δείτε τι θα δείτε. Δεν είναι, άμα δεν το φτιάξετε δεν θα καταλάβετε. Κοιτάτε εδώ πράγμα. Κόψω για λάδι. Εντάξει, σου λέω τώρα. Αντικειμενικά δεν πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι και θέλουμε να τρώμε έτσι και λίγο πιο light πραγματικά, όπως είναι τηγανιτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε τώρα όλα, θα φάμε και λίγο το τηγανιτό μας. Λίγο, λίγο, λίγο. Εννοείται. Λοιπόν, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Εντάξει, τώρα σου λέω, έχεις γράψει, τελείωσε, δεν. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Συγχαρητήρια, λοιπόν, είμαι τέλεια. Συγχαρητήρια, είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία GECAS AEVE, πρωταγωνιστή στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. GECAS AEVE. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια τη πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια τη πάστα και μύρισε Ελλάδα.